Έχουμε μαζί μας σε τηλεφωνική σύνδεση τον κύριο Μανώλη Καλεμτζή. Είναι γραμματέας των παραγωγών Λαϊκής Αγοράς. Καλησπέρα σας, κύριε Καλεμτζή. Καλησπέρα, κύριε Αποπαναστασίου. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το βήμα που μου δίνετε. Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Έχουμε μία σημαντική αλλαγή που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι καταναλωτές της πόλης. Έχει μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς της 5ης, λόγω 15 Αύγουστου, και θα γίνει μία μέρα νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Την Τετάρτη, 14. Η αλλαγή της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί μία μέρα νωρίτερα, στις 14/8/2024, λόγω της εορτής της Παναγίας. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία για αύριο. Αυτή η μετάθεση της Λαϊκής Αγοράς γίνεται κάθε χρόνο όταν συμπίπτει με τη γιορτή της Παναγίας. Όταν δηλαδή έχουμε 15 Αύγουστο ημέρα Πέμπτη, πάντοτε έχουμε μία μετάθεση αυτής της ημέρας. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει φέτος? Όχι, σε όλες τις εορτές που πέφτουν ημέρα Πέμπτη και κάποια μέρα που είναι στη μέρα Λαϊκής, σε όλη την Ελλάδα μετατίθεται ή μία μέρα πιο μπροστά ή μία μέρα πιο πίσω. Οπότε είναι μια πρακτική γνωστή στους περισσότερους καταναλωτές. Ενημερώνουμε ότι φέτος θα γίνει μία μέρα νωρίτερα για το 15 Αύγουστο στις 14 και θα είναι μια κανονική λαϊκή αγορά όπως είναι πάντοτε. Θα είναι η παραγωγή όλη κάτω. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα διεξαχθεί κανονικά η λαϊκή μας την Τετάρτη μία μέρα νωρίτερα. Θα έχει πληθώρα προϊόντων μέσα στη λαϊκή αγορά σε πολύ καλές τιμές και το καλύτερο είναι ότι τα προϊόντα το 99% θα είναι φρέσκα μέσα στις λαϊκές. Μία μέρα νωρίτερα κόβονται και την άλλη μέρα είναι μέσα στις λαϊκές του έργου. Από τους παραγωγούς, τους ντόπιους. Είναι πραγματικά φρέσκα προϊόντα από τους παραγωγούς σε πολύ καλές τιμές, πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλή τιμή των προϊόντων. Όμως οι παραγωγοί πλέον πλήττονται από κάποια μέτρα που έχουν επιβληθεί στη λειτουργία τους, στις λαϊκές αγορές. Και ένα από αυτά είναι η υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων POS. Νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από τη έχουμε χρήση πολλά προβλήματα στις λαϊκές αγορές μας. Πρέπει επιτέλους να κάτσει η κυβέρνηση, να σκύψει το κεφάλι και να τα λύσει. Περνάνε τα χρόνια και αυτά τα προβλήματα διονύζονται. Έχουμε το κερασάκι στην τούρτα που ήταν το POS. Έχουμε τη φορολογία που πλέον μας πιέζει και αυτή που κάποιοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών ή παραγωγή λαϊκών αγορών δουλεύουν μια και δύο φορές την εβδομάδα και χρεώνονται στην εφορία σαν να δουλεύουν όλο τον μήνα κανονικά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά θέματα με τα POS που μπήκανε χωρίς να είναι έτοιμες οι λαϊκές αγορές της Ελλάδος να τα δεχτούν. Με προβλήματα σε βάουτσερ, με προβλήματα σε διασυνδέσεις, με προβλήματα σε συναλλαγές με τον κόσμο. Μέρα που θα έχει αέρα, βροχή και που δεν θα έχει καλό καιρό, θα κάνουμε μια συναλλαγή με τον κόσμο πάνω από 5 και 10 λεπτά με τον κάθε πελάτη. Γιατί την ξανακάνουμε. Και έχουμε πρόβλημα. Αργεί και το μαγαζί μας να δουλέψει. Γιατί είναι μαγαζιά η λαϊκή, ο κάθε παραγωγός, ο κάθε έμπορας που είναι μέσα. Τη σύνδεση με το ίντερνετ, πώς την έχετε? Δεν υπάρχει κάτι σταθερό σε εκείνη την περιοχή, έτσι δεν είναι? Ο καθένας φροντίζει για το δικό του μηχάνημα? Το κράτος, όταν μας ανάγκασε να βάλουμε POS, αναγκαστικά μας βάλουν να προμηθευτούμε router. Και το router το χρεώνει το κάθε παραγωγός από την τσέπη του με κάποια κάρτα μέσα, η οποία κάρτα δίνει ίντερνετ στην ταμιακή μας και όταν τελειώνει το μεσημέρι η συναλλαγή μας πάει κατευθείαν στην εφορία. Μόλις βγαίνει το ζήτα πηγαίνει κατευθείαν στην εφορία και φαίνεται online στο σύστημα. Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία έγινε για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτή είναι η επίσημη αιτιολογία για την εισαγωγή αυτών των μέτρων. Όμως υπήρχε γνώμη των παραγωγών ότι το κράτος πρέπει να κοιτάξει αλλού και όχι στις λαϊκές αγορές για να πατάξει την φοροδιαφυγή. Αλλά εντάξει, σαφώς πρόκειται για μικροπαραγωγούς οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Είναι κάτι κατανοητό νομίζω από όλους μας αυτό. Επιπλέον όμως όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να κόστησε και αρκετά χρήματα για τον κάθε ένα μικροπαραγωγό που αναγκάστηκε.
στον κάθε παραγωγό που είναι υπεύθυνος εγώ. Από ό,τι γνωρίζω, άμα πάρεις ένα POS ολοκληρωμένο μαζί με, που είναι και μεταμιακή μηχανή μαζί, κοστίζει γύρω στα 450 με 600 ευρώ. Και αν πάρεις αυτό που μας πρότεινε το κράτος, το router, με μια χρήση κινητού ή με ένα άλλο POS εξωτερικό, που το συνδέει στην ταμιακή, μπορεί να σε κοστίσει μέχρι από 180 μέχρι 380 ευρώ. Όλα αυτά τα χρήματα, κύριε Καλεμτζή, ποιος τα έδωσε? Ότι η περισσότερη παραγωγή, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν δικαιούνται βάουτσερ. Εγώ ο ίδιος αυτή τη στιγμή τα πλήρωσα από την τσέπη μου, γιατί έκανα τρεις φορές αίτηση και τις τρεις φορές με έβγαλε το σύστημα έξω. Και όταν ρώτησα τον λογιστή μου, δεν μπορεί να μου εξηγήσει τον λόγο. Τα βάουτσερ, τι ποσοστό καλύπτανε σε αυτήν τη δαπάνη? Τα βάουτσερ, βγήκανε δύο βάουτσερ. Το ένα την πρώτη φορά βγήκε γύρω σε 200 ευρώ και το άλλο θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ προσωπικά δεν πήρα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δεν γνωρίζετε και το λόγο. Μας λέτε ότι δεν γνωρίζετε και για ποιο λόγο δεν μπορέσετε να προχωρήσετε τη διαδικασία για τα βάουτσερ. Οι ίδιοι δεν γνωρίζουν και δεν είμαι μόνο εγώ, πολλοί συναδέλφοι μου και μικροπολιτές και παραγωγοί. Δηλαδή, οι περισσότεροι μας λέτε ότι όλο το ποσό το κάλυψαν από την τσέπη τους. Εγώ όσους έχω στο σύλλογό μου, το 50% τα πλήρωσα από την τσέπη τους. Και το υπόλοιπο 50% πήρε ένα μέρος μόνο της δαπάνης. Ένα μέρος, έτσι ακριβώς. Ήτανε μεγάλη επιβάρυνση, υποθέτω, αυτή για κάποιον μικροπαραγωγό ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει με αυτή τη δουλειά. Σαφώς δεν είναι κάποια εργασία που αποφέρει πολύ ψηλά κέρδη. Πλέον επιβαρυνόμαστε συνέχεια, σας είπα, με τη φορολογία, με τα POS έχει γίνει η κατάσταση πολύ δύσκολη. Και θέλω να σας πω κάτι, ότι και μετά τις πυρκαγιές που μας έπληξαν πέρσι όλο τον Νότιο Εύρο, κάποιοι παραγωγοί πλέον δεν είναι στο χώρο της λαϊκής, έχουν φύγει, έχουν παραδώσει τις άδειές τους. Εγώ έχω μέσα σε 1,5 χρόνο, σε ένα χρόνο και κάτι μήνες, γύρω στις 14 με 16 άδειες που παραδόθηκαν λόγω των πυρκαγιών. Επειδή δεν μπορούσαν πλέον να αντέξουν οικονομικά. Γιατί δεν άντεξαν. Δεν άντεξαν. Τι γίνεται με αυτές τις πυρκαγιές, κύριε Καλεμτζή? Κάποιες αποζημιώσεις ήταν να πάρετε? Τι έχει γίνει με αυτό το θέμα? Είμαστε, κυρία Παπαναστασίου, ακόμα στο περίμενε. Πήραμε μια προκαταβολή γύρω στα 1.000-1.100 ευρώ αναστρέμμα, που όλες οι συζητήσεις γινόταν αναδέντρο και τελικά, αφού ήταν να πάρουμε την προκαταβολή 50 ευρώ στο δέντρο και πήραμε τελευταία στιγμή αναστρέμμα, πληρωθήκαμε γύρω στα 1.000-1.100 ευρώ και πήραμε αυτή την προκαταβολή και δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Είμαστε ακόμα στο περίμενε. Πέρασε ένας χρόνος και βλέποντας και αυτά που γίνεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, εμείς πονάμε. Πονάμε αυτή τη στιγμή. Όλη η παραγωγή πονάνε, ειδικά η πυροπληκτική παραγωγή. Γιατί δεν βλέπουμε αύριο σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να σας πω κάτι, ότι κάποια χωράφια που κάηκαν είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικία. Δεν έχουν τη δύναμη να τα ξανακάνουν. Όσα και λεφτά να τους δώσεις. Αυτά τα λεφτά που μας δώσανε, συγγνώμη κιόλας, είναι κοροϊδία για μας. Γιατί εκείνη τη στιγμή που είχαμε πάρει φωτιά τα δέντρα μας επάνω τον Αύγουστο, είχαν παραγωγή, ήμασταν ένα ράντισμα πριν την παραγωγή. Τι να μας φτάσουν αυτά τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά είχαν ξοδευτεί για αυτά τα δέντρα. Προστούσαμε εκείνο το διάστημα, όλοι μας. Πήγαν σε εφόδια, πήγαν σε πετρέλαια, πήγαν σε όλες μας τις υποχρεώσεις, σε ρεύματα. Τι θέλετε να σας πω για το ρεύμα? Το αγροτικό το ρεύμα που έχει γίνει απρόσιτο, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις γεωτρήσεις μας. Πλέον τρεπόμαστε που είμαστε στην παραγωγή, τι να σας πω. Πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη για όλους εσάς, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, χάθηκε η παραγωγή μιας χρονιάς και τα ίδια τα δέντρα. Πρόκειται για μια τεράστια ζημιά, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί και ακόμη και αν δοθούν επαρκείς αποζημιώσεις, χρειάζεται πολύ προσωπική εργασία για να αρχίσει να γίνεται κάποια επαναφορά στα προηγούμενα της πυρκαγιάς επίπεδα. Για να γίνουν όλη αυτή η επαναφορά που λέτε, θέλει γύρω στα 5 με 7 χρόνια για να ξαναγίνουν τα δέντρα μας ξανά. Θέλουμε γύρω, ο
αποτίμηση του ΕΛΓΑ ήταν γύρω στις 40.000 ελαιόδεντρα εντελώς καμένα που πρέπει να ξεριζωθούν και να βγουν αυτά τα δέντρα. Έχουμε δίκτυα καμένα αυτή τη στιγμή που τα λεφτά από τα δίκτυα που πήραμε ήταν κοροϊδία. Εγώ προσωπικά για 13 με 14 στρέμματα δίκτυο που είναι λάστιχα, μπέκ, πασαλάκια και χίλια δυο άλλα πήρα 380 ευρώ. Τι να σας πω. Που δεν καλύπτει τίποτα πολύ. Δεν καλύπτει τίποτα. Αυτό είναι χάπι είναι για μας. Χάπι. Ελπίζω να υπάρξει μια πιο σύντομη διευθέτηση αυτού του θέματος που είναι πάρα πολύ σοβαρό για όλους σας. Ευελπιστούμε από το Σεπτέμβριο να μάθουμε και τι γίνεται με αυτή την περιβόητη επιτροπή του κύριου Μπέρνου που πάνε έρχονται. Τα αποτελέσματα θέλουμε να μάθουμε. Εμείς σαν παραγωγή του Εύρου θέλουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτής της επιτροπής. Να μάθουμε τι είναι για μας, τι είναι για τον τόπο μας. Τι πρέπει να μας κρατήσει εδώ. Κάποιες πράξεις. Να μάθουμε κι εμείς και να μάθουμε ποια ποσά είναι για την περιοχή μας, ποια ποσά είναι για τους αγρότες, ποια ποσά είναι για τα αντιπλημμυρικά. Να μάθουμε κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μάθει τίποτα για αυτή την επιτροπή. Να βγουν οι βουλευτές και να μας πούνε. Αυτά είναι για τον Εύρο. Τέλος. Θα έχουμε ξανά συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Καλυμτζή, στο μέλλον και εύχομαι να έχετε καλύτερα νέα να μας πείτε τότε. Προς το παρόν, εύχομαι καλά. Καλή Παναγιά. Ευελπιστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και ευλογία σε όλους. Και να προτιμάτε τις λαϊκές αγορές του Εύρου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.